αρχείων πολιτισμού στο πρώτο νεκροταφείο, κυρίες και κύριοι. Όχι τυχαία. Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να κάνουμε κάτι. Και ο λόγος είναι αυτός ο μεγάλος, ο αδευτέρωτος Έλληνας. Ο Νικήτας Σταματέλος ή Σταματελόπουλος, αφότου εμοιήθη στη Φιλική Εταιρεία το 1818. Ένας Μεσσήνιος από το σημερινό χωριό που λέγεται Νέδουσα, της Μεσσηνίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος βίωσε τον εξωστρακισμό από τα μικράτα του, από 6 χρονό παιδί, όταν ο πατέρας του ήδη τον παίρνει μαζί που πολεμάει με τους Ρώσους, με τα ρωσικά στρατεύματα στην Πάρο, και φυσικά εκδιωγμένοι γυρίζουν πίσω, γυρνάνε στην Πελοπόννησο και από εκεί πέρα φεύγει ο μικρός Νικήτας και πηγαίνει στην ελεύθερη, μη οθωμανοκρατούμενη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος όμως τότε είναι υπορωσική κατοχή και είναι στα ρωσικά και πάλι χέρια. Αναγκάζεται και στέλνεται με στρατό στην Ιταλία να πολεμήσει τα στρατεύματα του Ναπολέοντα. Όταν γυρνάει στη Ζάκυνθο, η Ζάκυνθος είναι υπογαλλική κατοχή και ως στρατιώτης πρέπει να μπει υπό τους Γάλλους. Γρήγορα αντιλαμβάνεται το βρώμικο και το ύπουλο σχέδιο των Γάλλων, οι οποίοι τι θέλουν, να στρατολογήσουν Αλβανούς για να δημιουργήσουν ένα μεικτό ελληνοαλβανικό κράτος και όχι ένα ελληνικό κράτος. Να μην πω ότι από πίσω από το κεφάλι του ήταν η δημιουργία ενός αλβανικού κράτους. Γρήγορα το αντιλαμβάνεται λοιπόν αυτό και φεύγει προς την Αρκαδία, όπου συναντάει τον θείο του, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, άλλον αδευτέρο το μεγάλο Έλληνα, και εκεί πέρα τίθεται στις υπηρεσίες του. Μαζί πολεμάνε σε διάφορες μάχες. Θα θυμίσω τη μάχη του Βαλτετσίου, θα θυμίσω τη μάχη των Δολιανών, όπου εκεί πέρα παίρνει και το επώνυμο, το λαϊκό επώνυμο, ο λαός ο ίδιος του δίνει το επώνυμο Τουρκοφάγος. Ο λαός ο ίδιος τον λέει Νικηταρά, όχι απλώς Νικήτα, υπερβολικό το μέγεθος για τον λαό στο όνομα αυτό, και παίρνει μέρος στην άλωση της Τριπολιτσάς, σε άλλες μάχες στερεά Ελλάδα, αλλά κυρίως στη μάχη των Δερβενακίων, μαζί και με Υψηλάντη και με Παπαφλέσσα. Εκεί, στο μόνι, στο χέρι του, το τέταρτο σπαθί. Έχει ήδη σπάσει 3 σπαθιά πάνω στα σώματα των εχθρών. Το τέταρτο σπαθί στομώνει στο χέρι του και παθαίνει το χέρι αγκύλωση. Κατά κάποιο τρόπο σαν να κάηκε το χέρι του και να έγινε δέρμα και ατσάλι ένα. Χρειάστηκε γιατρός να επέμβει για να το βγάλουν από το χέρι. Κάτι αντίστοιχο είχε πάθει και ο μεγάλος άλλος αδευτέρωτος Αθανάσιος Διάκος. Για φανταστείτε, βίοι μεγάλων Ελλήνων παράλληλοι, όπως δίδαξε ο Μέγας Πλούταρχος. Εκεί λοιπόν, αφού έχει παθαίνει την πανολεθρία ο Δράμαλης, ο Νικηταράς σηκώνεται και πάει στο Αγιονόρι της Κορινθίας, όπου περιμένει τα υποδέλυπα του στρατού του Δράμαλη να τα αποδεκατήσει και αυτά, και όντως το πετυχαίνει. Από την εποχή λοιπόν που παιδί, μοιράκιο κιόλας, μπουλουξής, ετέθη στα στρατεύματα του κλέφτη Ζαχαριά, έως και την ημέρα που αποτελείωσε το στρατό του Δράμαλη στο Αγιονόρι και στα Δερβενάκια, αυτός ο άνθρωπος, ο μεγάλος Έλληνας, δεν έπαψε να πολεμάει με το σπαθί του. Γι' αυτό λέει το δημοτικό, του Λεωνίδα το σπαθί Νικηταράς θενακρατεί. Δηλαδή τον παρομοιάζει η δημόδη Μούσα με τον άλλο μεγάλο αδευθέρωτο συγχωριανό του σχεδόν Λακώνιο, τον Σπαρτιάτη Λεωνίδα. Όλα αυτά περνούν, τελειώνουν και ξέρετε τι ακριβώς έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται στην Ελλάδα ένα βασιλικό καθεστώς, το οποίο φυσικά μάχεται όλους όσοι πολέμησαν για την ελευθερία αυτής της πατρίδος, κυρίως ο Όθωνας. Ο Νικηταράς θεωρείται ρωσόφιλος και αντιοθωνικός και γι' αυτό φυλακίζεται στις φυλακές της Αιγίνης για 1,5 χρόνο. Από τις φυλακές της Αίγινας βγαίνει εξασθενημένος. Τόσο πολύ που σχεδόν χάνει την όρασή του. Χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της όρασής του και πλέον δεν μπορεί να εξοικονομήσει ούτε καν τα προστοζήν. Τότε ο Δήμος του Πειραιός του δίνει, προσέξτε, μια άδεια επετείας. Ναι μεν θέλει να το συντρέξει, αλλά με έναν εξευτελιστικό τρόπο. Του δίνει άδεια επετείας έξω από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά και όχι κάθε μέρα, μόνο κάθε Παρασκευή. Προσέξτε να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Παρ' όλα αυτά ο ήρωάς μας είναι σε τέτοια ένδια που το αποδέχεται και αυτό, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Και τα πράγματα γι' αυτόν είναι έως τραγικά. Μέχρι που έρχεται το Σύνταγμα, αναγκάζεται ο Όθωνας να παραχωρήσει Σύνταγμα. Εκεί λοιπόν
παίρνει τον βαθμό του υποστράτηγου και παίρνει και μια πενιχρή σύνταξη ως ορίζετο. Φτάνει και γίνεται έως και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και τελικά γερουσιαστής. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στο θείο του, τον μεγάλο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Αυτό συμβαίνει το 1848 που πέθανε. Από το 1848 σήμερα που σας μιλάω έχουμε 2022. Κανείς δεν βρέθηκε. Στοιχειοδός, εικονικά να ικανοποιήσει την τελευταία επιθυμία του μεγάλου αυτού νικηταρά. Μόνο τώρα, πριν από λίγες μέρες, εδώ στο πρώτο νεκροταφείο, στήθηκε αυτή η περίφημη ανάγλυφος εικόν του και όχι πρωτομή, όπως μας λέει ο δάσκαλος του Πλουτάρχου, ο Αμμόνιος. Γιατί πρωτομή είναι για τα ζώα, για τους ανθρώπους είναι ανάγλυφος εικόν. Και είναι έργο του φίλου μου, του γλύπτη, του Γιώργου του Ρούση, ο οποίος είναι μαζί μας. Γιώργο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή για σένα. Βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό που φιλοτέχνησες, εσύ να τιμήσεις αυτόν τον μεγάλο ήρωα και με τις προσπάθειές σου να στηθεί και να σταθεί αυτό ακριβώς εκεί που ο ίδιος ήθελε. Πάμε λίγο την ιστορία αυτής της υπόθεσης από την αρχή. Ναι, η ιστορία αυτής της υπόθεσης έχει ξεκινήσει με την πρωτοβουλία κάποιου Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, ο γνωστός βάτραχος των Ημείων. Λοιπόν, είμαστε πολύ καλοί φίλοι πολλά χρόνια και είχε την πρωτοβουλία αυτή, δηλαδή στο χώρο εδώ πίσω από τον Κολοκοτρώνη που ήταν και επιθυμία του νικηταρά να τοποθετηθεί ο τάφος του, αυτό το έψαξε, το είδε ότι δεν υπάρχει, δηλαδή πίσω από τον Κολοκοτρώνη υπήρχε ένα χωραφάκι, ένα οικοπεδάκι, ένα μικρό πράγμα το οποίο δεν είχε καν το κενοτάφιο του νικηταρά. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Χατζηδάκης, έδωσε τον εαυτό του πραγματικά σκληρό αγώνα για να καταφέρει να γίνει το κενοτάφιο του νικηταρά. Δεν μπορούσε όμως να είναι σκέτο. Έπρεπε να έχει και την πρωτομή του επάνω, να κοσμεί αυτό το χώρο και με έβαλε σε τέτοια συνεργασία, να έχω τέτοια συνεργασία μαζί του, ώστε να φιλοτεχνήσω την πρωτομή και να είμαστε ολοκληρωμένοι και εκείνος από τη δουλειά του αγώνα του για το κενοτάφιο και εγώ από την πρωτομή αυτή. Το θέμα είναι πιο ότι ξεκινήσαμε χωρίς χρήματα να φτιαχτεί η πρωτομή και λέμε ίσως βρεθεί και κάποιος να μπορέσει να μας δώσει τουλάχιστον λίγο από το εισιτήριο. Από το εισιτήριο. Βρέθηκε κάποιος, το όνομα του είναι εδώ η οικογένεια Βαντόλα. Βοήθησε και αυτός οικονομικά για το εισιτήριο. Το υπόλοιπο το ανέλαβα εγώ. Και όλη τη διαδικασία. Έχουμε όμως και τη βοήθεια του Δήμου. Μπορώ να πω ότι ο Δήμος ενδιαφέρθηκε, η κυρία Ζέτα Αντωνοπούλου, πάρα πολύ, είναι υπεύθυνη στα μνημεία των Αχνημών και έδωσε τον εαυτό της ώστε να ετοιμαστεί η βάση της πρωτομής, να γίνει διαμόρφωση του χώρου στο οικοπεδάκι αυτό, το κενοτάφιο του νικηταρά και κάποια των εγγενείων, ήρθε η μπάντα, δηλαδή έγινε μια ωραία τελετή που το χαρήκαμε όλοι προσωπικά. Όταν πήγες να φτιάξεις τον νικηταρά, να τον φιλοτεχνεί, να του δώσεις σάρκα και οστά και μορφή χάλκινη, διάβασες για τον νικηταρά, δηλαδή μπήκες σε ένα τρυπάκι να δεις και τελικά τι γίνεται με αυτόν, έτσι. Κοιτάξτε, οι καλλιτέχνες δεν είναι ανάγκη να διαβάσουν πάρα πολλά. Και μόνο από το ύφος καταλαβαίνουν και τον τρόπο ζωής αυτών που δημιουργούν σε ύλη. Λοιπόν, εμένα ο κιταράς μου μίλησε, μου είπε, ξέρω εγώ, δέσμε. Και διαβάζοντας, μπορώ να πω, όχι ότι δεν διάβασα, διαβάζοντας κάποια πράγματα και είδα ότι αυτός ο άνθρωπος μας ελευθέρωσε. Έτσι, έπαθε το χέρι του αγκύλωση από τα ξύφη. Δηλαδή, απελευθέρωσε την Ελλάδα, ένα μέρος των απελευθερωτών της Ελλάδος, αλλά πολύ σημαντικός παράγων. Μας ελευθέρωσε και εκτός του ότι δεν υπήρχε το κοινοτάφιό του, δεν υπήρχε η πρωτομή του, ήταν και τον έβαλαν να κάνει ζητια, δηλαδή για να ζήσει έπρεπε να ζητιανέψει. Μα αν είναι δυνατόν δηλαδή, και δηλαδή εγώ προσωπικά νιώθα ρίγη όταν τον έφτιαχνα. Μπορώ να σας πω ότι βγήκε πάρα πολύ εύκολα. Αυτό μου συμβαίνει όταν κάνω, δηλαδή φιλοτεχνώ πρωτομές καλών και άξιων ανθρώπων που βγαίνουν πολύ εύκολα. Βγαίνουν εύκολα και μόνες τους. Το έχω παρατηρήσει, έχω κάνει πάνω από 100 πρωτομές
Και το έχω παρατηρήσει. Τι άλλο σε συνεκίνησε στο βίο του που διάβασε για την κόρη του? Το άλλο και το χειρότερο ήταν ότι όταν η κόρη του τον είδε από τη φυλακή τραυματισμένο, που τον δένανε εξουθενωμένο μέσα στα αίματα και αυτά, τρελάθηκε. Δηλαδή, αν είχε ένα άτομο που έπρεπε να τον αγκαλιάσει γι' αυτό, τρελάθηκε γι' αυτό. Δηλαδή, είναι δεύτερος ο πόνος του. Μετά τι να το κάνεις, έγινε στρατηγός, έγινε αυτά τα αξιώματα. Τα αξιώματα είναι. Ναι, αλλά όταν έχεις περάσει από αυτό τη Χωάνη, από αυτό το καύσωνα της αδιαφορίας των πάντων. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη μου τιμή και θέλω οποιοδήποτε, και το είπα και δημόσια. Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι. Γι' αυτό ακριβώς έχω καλέσει εδώ συγκεκριμένα και μπορούσα να κάνουμε κάτι άλλο. Έχεις κάνει μια πολύ σημαντική συγκλονιστική πρόταση που μας έχει συγκινήσει όλους. Ναι, ναι. Έχεις κάνει μια πρόταση να δώσεις τη δουλειά σου σε οποιονδήποτε δήμο, φορέα, σύλλογο, σωματείο το θέλει. Ναι. Να την πάρει, να πάρει το καλούπι και να κάνει αυτό την προτομή, ναι, ναι. Να τη στήσει όπου εκείνος θέλει. Θα πρέπει να είναι όμως σε δημόσιο χώρο. Όχι ιδιωτικά στο σπίτι μου θέλω να έχω τον γιτάρα. Θα το έχω σε δημόσιο χώρο. Να το βλέπουν τα σχολεία, να το βλέπουν οι τουρίστες μας, να το βλέπουμε εμείς οι ίδιοι Έλληνες και να αναρωτιόμαστε ποιος είναι αυτός. Γιατί πολλοί λέμε ότι ξέρουμε τους ήρωές μας, αλλά κατά βάθος δεν έχουμε τη γνώση του βάθους να τρυφήσει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, και είμαι στη διάθεση αυτή. Όποιος ζητήσει να με το εκμαγείο να βγάλει μια προτομή, θα πληρώσει το χιτήριο, το οποίο είναι γύρω στις 2.000, αν δεν απαντώμε, περίπου. Θα πληρώσει το χιτήριο και θα πάρει την προτομή του και θα τη στήσει μαζί. Θα σχεδιάσω και τη βάση της προτομής, ώστε να έχει τη μεγαλοπρέπεια που πρέπει και θα πρέπει να γραφτεί επάνω ότι είναι ο Νικήτας ο Σταματελόπουλος, κάποια λόγια αυτό, και θα γραφεί ότι είναι δωρεά του Γεωργίου Ρούση, γιατί θέλω και εγώ να νιώθω ότι κάτι έχω δώσει. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Εύχομαι να η προσπάθεια αυτή να τρανωθεί και θα ήθελα, και σας το λέω κυρίες και κύριοι, όποιος σύλλογος, φορέας ή οτιδήποτε άλλο κάνει αυτήν την μεγάλη εθνική προσπάθεια να διαιωνίσει τη μνήμη, το ήθος και την αξία του Νικηταρά, να μας στείλει ένα βιντεάκι και εμείς σαν αρχείο πολιτισμού θα το προβάλλουμε για να δείξουμε τι κάνουν οι Έλληνες για τους Έλληνες, τους ήρωες Έλληνες, αυτούς που τους ελευθέρωσαν, ότι δεν τους ξεχνάνε και περάσαμε ένα έτος που λέγεται 2021, τάχα μου 200 χρόνια από την ελληνική παλιγενεσία και δεν κάναμε τίποτα άλλο τέτοιο σχετικό, ενώ θα πρέπει να είναι γεμάτη η χρονιά με τέτοιες πρωτοβουλίες και με τέτοιες ενέργειες. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Αυτό θα πρέπει να έχει γίνει από πέρσι. Θα πρέπει να έχει βγει από πέρσι. Υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις. Γιατί... Όχι, δεν το λέω για σένα. για σένα προς το... το λέω για το κράτος και για αυτούς που οργάνωσαν τα 2021 κλπ. Οι οποίοι θα έπρεπε τέτοιες πρωτοβουλίες να τσαγκαλιάσουν για να στείλουν τον Νικηταρά τουλάχιστον στα μέρη που αυτός έδρασε. Το ίδιο το κράτος θα μου πει. Εμένα θέλουμε 100 πρωτομές, κύριε Ρούση, να στείλουμε εκεί δώρο. Θα είναι μεγάλη μου χαρά. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Θα το ήθελα με πάρει με λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θέλετε να δώσετε κάποιο τηλέφωνο, κάποια στοιχεία να με βρούνε? Καλά, είναι δύσκολο να βρουν το γλύπτη το Γιώργο το Ρούση. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο που να είναι. Αλλά αν θέλετε να δώσετε και το τηλέφωνο μου ως αυτό, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωραία. Ή το email μου. Δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Μπράβο σου. Και σένα, μπράβο σου, Γιώργο. Είμαστε και συνονόματοι. Μπράβο σου για την προσπάθειά σου, για τον αλτρουισμό σου και για αυτό που ελεύθερα που δεν σταματήσαμε εκεί. Έτσι για τους Έλληνες ήρωες και ειδικά για αυτόν τον μεγάλο, τον που ο λαός τον ονόμασε Νικηταρά και Τουρκοφάγο. Νικήτας, ανώτερος, δηλαδή ναι. Νικηταρά, παιδαρά. Για φαντάσου. Όλες, κάπως έτσι, φοβερό. Για φαντάσου. Ο ίδιος ο λαός. Φοβερό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από τους τίτλους που σου προσάπτει ο λαός. Φοβερό. Είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ συγκινητικό, δεν ξέρω. Μακάρι λοιπόν να μου δίνετε η ευκαιρία να φτιάχνω. Έχω πολλά σχέδια. Άστα, μην τα πούμε τώρα. Εδώ θα είμαστε. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Το αρχείο πολιτισμού θα είναι αρρωγός σου, βοηθός σου και πλάι σου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ίσως το μοναδικό και το λατρεύω αυτό το αρχείο πολιτισμού. Είναι φοβερά λατρευτικό. Το διαβάζω συνέχεια, το βλέπω. Έχω προβλήματα με το σπίτι. Συνέχεια εκεί μου λέει, φύγε από εκεί πέρα. Φοβερά αυτά που βάζει. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, να σε καλά και πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Χαίρομαι πολύ.